βρίσκονται σε διάφορα σημεία του ιστορικού κέντρου του Ηρακλείου για να θυμίζουν άλλες εποχές. Φτιαγμένα με λεπτομέρειες, άλλοτε για να στεγάσουν αστικές οικογένειες με πλούτο και άλλοτε πιο φτωχικά, τα ετοιμόροπα του Ηρακλείου στέκουν για να υπενθυμίζουν ότι αυτή η πόλη διέθετε πριν από δεκαετίες μια διαφορετική φινέτσα, ενσωματωμένη με μια άλλη καθημερινότητα. Ανάμεσα στις περιοχές που σε κάθε στενό συναντάς και ένα ετοιμόροπο, είναι η ευρύτερη συνοικία του επωνομαζόμενου Λάκου, με κτίσματα που χρονολογούνται στα τέλη του 19ου αιώνα και σήμερα, παρά την παλιά έγκλη τους, αποτελούν εστίες κινδύνου. Από τη μία δεν είναι κατοικήσιμα, από την άλλη δεν είναι εκτιμήσιμα, εκτιμητέα και κατά τη γνώμη τη δική μου, δυστυχώς υπάρχει πρόβλημα με αυτή την κατάσταση παντού. Εγώ πολλές φορές στενοχωριέμαι περνώντας τα στενά του Ηρακλείου και θυμάμαι παλαιότερα πώς ήταν οι αυλές γεμάτες λουλούδια, ζωή, γιαγιάδες, εγγόνια και τώρα περνάω και είναι κλειστά. Αφημένα στη λήθη του χρόνου καταραίουν καθημερινά προκαλώντας ανησυχία και φόβο. Ένα από αυτά είναι και το ακίνητο επί της οδού Τζουμαγιάς ανάμεσα στην Ιουστινιανού και Ροδαμάνθιους. Αν σας περιγράψω τη σκάλα που είχε μέσα μια ξύλινη σκάλα εργοτέχνης. Όλα του μέσα ήταν ξύλινα, εργοτέχνης ήταν. Κάποτε έσφιζε από ζωή. Σίγουρα, όλη η γειτονιά. Φύγανε οι γέροι, τα παιδιά έχουν χτίσει μασταμπάκια, εξοχικά κλπ. Και η γειτονιά ερήμωσε. Σήμερα, συνεργεία του Δήμου μετά από οχλήσεις κατοίκων της περιοχής επί χρόνια, έφτασαν στο σημείο και προχώρησαν σε εργασίες άρσης της επικινδυνότητας του ετοιμόροπου κτηρίου. Ήρθαμε και βάλαμε πανί για να μην πέφτουν κομμάτια μπετού, μέχρι να δουν τι θα κάνουν τελικά, αν κατεδαφιστεί, δεν ξέρω πώς θα γίνει, ας συντηρηθεί. Όταν είναι στενός ο χώρος και εν πάση περιπτώσει δεν έχει τη δυνατότητα να το αποφύσει, μπορεί να σου έρθει πάνω μια στιγμή. Οπότε δεν ξέρω για το συγκεκριμένο βέβαια ποιοι είναι και τι είναι. Μην δημιουργηθεί και κανένα θέμα με τον ιδιοκτήτη, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι μια κατάσταση που υπάρχει από παλιά. Άνθρωποι που ζουν δεκαετίες στην περιοχή εξήγησαν ότι πρόκειται για ένα κίνητο με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ομορφιά, που όπως πολλά ακόμη, στο πέρασμα των χρόνων δεν ενσωματώθηκαν με την εξέλιξη και έμειναν εκεί για να θυμίζουν.